ευχαριστώ. Και θα θέλαμε, για να ξεκινήσουμε να βάλουμε τους τηλεθεατές μας στη συζήτηση, να μας περιγράψετε τους βασικούς άξονες αυτού του νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, που έχει θετικό πρόσημο για την κοινωνία. Είναι ένα νομοσχέδιο που ανταποκρίνεται σε πάγια αιτήματα των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, λύνει πρακτικά προβλήματα, θωρακίζει καλύτερα την εργατική νομοθεσία, ενισχύει δηλαδή το πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων και νομίζω ότι στην εφαρμογή του στην πράξη θα βελτιώσει την καθημερινότητα πολλών χιλιάδων εργαζομένων και ασφαλισμένων. Είναι τρεις οι βασικοί του άξονες. Ένα σκέλος του είναι τα εργασιακά, οι εργασιακές ρυθμίσεις, προστασία από την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία και επέκταση εργατικών δικαιωμάτων και σε κατηγορίες που δεν υπήρχαν. Ένα σκέλος του είναι ασφαλιστικές διατάξεις που λύνονται πρακτικά προβλήματα και πάγια αιτήματα των ασφαλισμένων. Και ένα σκέλος του σημαντικό είναι η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές. Ενίσχυση δηλαδή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Να ξεκινήσουμε από την απλήρωτη, αδήλωτη εργασία και να μας πείτε πώς σκοπεύετε να καταπολεμήσετε το φαινόμενο του φόβου του εργαζόμενου απέναντι στον εργοδότη για να τον καταγγείλει. Νομίζω ότι με το πλέγμα των διατάξεων που διαμορφώνουμε προσπαθούμε να απαντήσουμε στο εξής βασικό ζήτημα. Πολλά εργατικά δικαιώματα τυπικά είναι αναγνωρισμένα, στην πράξη όμως δεν εφαρμόζονται. Χρειαζόταν δηλαδή φανερά μια καλύτερη θωράκιση του πλαισίου. Για παράδειγμα, η απλήρωτη εργασία είναι αδίκημα, έτσι, και ποινικό και αστικό. Η μη πληρωμή των αποδοχών από την επόμενη κιόλας μέρα είναι αδίκημα εδώ και δεκαετίες. Το γεγονός ότι στην πράξη όμως έχει αρχίσει να κυριαρχεί η απλήρωτη εργασία σημαίνει ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι περισσότερο για να θωρακίσουμε το πλαίσιο. Με αυτή την έννοια βάζουμε δικλείδες ασφαλείας, είτε είναι νομικές, δικονομικές δηλαδή, είτε είναι ουσιαστικές, που θα βοηθήσουν τον εργαζόμενο τουλάχιστον να μην μένει εγκλωβισμένο σε μια επιχείρηση που δεν τον πληρώνει, να μπορεί να θεωρήσει ότι έχει χωρίσει καταγγελία της σύμβασης, δηλαδή έχει υπάρξει απόλυσή του, να φύγει, να πάρει από την αμέσως επόμενη μέρα το επίδομα ανεργίας, που μέχρι σήμερα δεν δινόταν αυτή η δυνατότητα, να πάρει πολύ γρήγορα μια δικαστική απόφαση στα χέρια του, γιατί προβλέπουμε τη σύντομη δικάσιμο, να πάρει την αποζημίωσή του και να αναζητήσει αλλού εργασία. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των καταγγελιών, πρέπει να διευκρινίσω για να το γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι η γραμμή των καταγγελιών στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι ανώνυμη. Έτσι, είναι στο 15512, όπου γίνονται καταγγελίες και που όλες οι καταγγελίες από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ερευνώνται και υπάρχουν αποτελέσματα. Είναι σε θέση το ΣΕΠΕ, αυτό το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, να ελέγξει αυτή την παραβατικότητα? Σίγουρα οι διαστάσεις της παραβατικότητας είναι πολύ μεγάλες αυτή τη στιγμή. Και όντως η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι πολύ δύσκολη. Θα ήταν κανείς δεν θα είχε εικόνα της πραγματικότητας αν έλεγε ότι το ΣΕΠΕ λειτουργεί και όλα πάνε καλά. Το ΣΕΠΕ λειτουργεί και δουλεύει πολύ εντατικά τον τελευταίο καιρό. Έχουν γίνει προσλήψεις σε προσωπικό. Προβλέπουμε με το νέο οργανόγραμμα αύξηση και των θέσεών του σε προσωπικό. Ενισχύεται με εργαλεία. Έχουμε από την αρχή του έτους που λειτουργεί ένα πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης κινδύνου που δείχνει στοχευμένα που πρέπει να γίνονται οι έλεγχοι. Σε επιχειρησιακό επίπεδο λειτουργούν 4 ελεγκτικά σώματα μαζί, οικονομική αστυνομία, ΣΔΟΕ, ΣΕΠΕ και ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ. Και πλέον έχουμε και ένα πολύ σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο από το ΕΣΠΑ, ύψους περίπου 7,5 εκατομμύριων ευρώ, ακριβώς για την ενίσχυση των ελέγχων και των συμβουλών και των νομικών υπηρεσιών προς τους εργαζόμενους. Άρα νομίζω ότι συνολικά περνάμε σε μια φάση που θα αρχίσει να μπαίνει ένας κανόνας στην αγορά εργασίας. Τώρα το νομοσχέδιο ξεμπλοκάρει και τις επικουρκές. Θα ήθελα να μας πείτε αν θα μπει το μαχαίρι και σε τι ποσοστό. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις, στις οποίες αναφέρομαι ότι λύνουν τα πρακτικά προβλήματα με πάγια αιτήματα των ασφαλισμένων που δεν έχουν να κάνουν με τον νόμο 4387. Υπήρχαν πάγια αιτήματα των ασφαλισμένων. Η αποσύνδεση δηλαδή στους μηχανικούς και στους δικηγόρους της υποχρέωσης της ασφάλισης από την ιδιότητα, της υποχρέωσης δηλαδή να πληρώνουν εισφορές από την πρώτη στιγμή που εγγράφονται στο δικηγορικό σύλλογο ή στο ΤΕΕ, ανεξαρτήτως αν ασκούν επάγγελμα. Αυτό ήταν ένα αίτημα που υπήρχε πάντα από τους ασφαλισμένους και ήταν μια αδικία του συστήματος που έπρεπε να λυθεί. Και λύνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά τις επικουρικές, ο κανόνας για τον υπολογισμό των επικουρικών έχει μπει από τον 4387 του 16. Από αυτόν τον νόμο μπήκε ο κανόνας. Αυτό που γίνεται με το νομοσχέδιο αυτό είναι να ρυθμιστεί με έναν ελαφρώς πιο ευνοϊκό τρόπο για τους ασφαλισμένους οι αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η σύνταξη επικουρική. Υπήρχαν πολλά ταμεία
στα οποία οι ασφαλισμένοι πλήρωναν εισφορές σε άλλο ποσό για την κύρια σύνταξη και σε άλλο ποσό για την επικουρική. Το δίκαιο λοιπόν και το ορθό είναι αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν επικουρική σύνταξη για την οποία έχουν εισφέρει, για την οποία έχουν εισφοροδοτηθεί. Αυτό ακριβώς κάνει το νομοσχέδιο αυτό. Δηλαδή λύνει με έναν ενιαίο τρόπο αυτό το ζήτημα προκειμένου να είναι ελαφρώς πιο ευνοϊκό και πιο δίκαιο για έναν κανόνα ο οποίος έχει τεθεί από τον 4387 το 16. Υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις για κύριες συντάξεις και για επικουρικές. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό? Είναι γεγονός ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στην απονομή των συντάξεων. Δουλεύουμε εντατικά. Να πω όμως εδώ ότι όταν παραλάβαμε υπήρχε μια σωρία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερες από 150.000. Έχουμε σχηματίσει αυτή τη στιγμή ομάδες εργασίας στον ΕΦΚΑ με στόχους. Μάλιστα έχουμε προβλέψει πρόσφατα και ένα μπόνους για εξτρά εργασία και επίτευξη των στόχων από τους υπαλλήλους της απόδοσης συντάξεων, προκειμένου να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα στην εκαθάριση αυτών. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό, το οποίο ελπίζω πολύ σύντομα να μπορέσουμε να το δώσουμε λύση. Μας περιγράφεται λοιπόν ένα νομοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας είναι, κάνει μια αναδιανομή. Δηλαδή από εδώ και στο εξής, ό,τι πληρώνεις θα παίρνεις, ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όσους έχουν εισφέρει όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Το νομοσχέδιο, ξαναλέω για να είμαστε απολύτως ακριβείς, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές διατάξεις δεν αλλάζει τους βασικούς κανόνες του ασφαλιστικού συστήματος που τέθηκαν με τον νόμο 4387 του 2016. Επιλύει πρακτικά προβλήματα των ασφαλισμένων που υπήρχαν από πάντα. Να δώσω ένα ακόμη παράδειγμα. Οι αναπηρικές συντάξεις, για παράδειγμα, διακόπτονταν όταν εκκρεμούσε μια κρίση των ΚΕΠΑ, των Κέντρων Πιστοποίησης της Αναπηρίας. Και υποχρεώνονταν πολλές φορές η διοίκηση και ο νομοθέτης να δίνει παρατάσεις. Ενώ θα έπρεπε πολύ απλά, όσο εκκρεμεί μια κρίση στον ΚΕΠΑ, δηλαδή δεν είναι ευθύνη του ασφαλισμένου του που λαμβάνει τη σύνταξη να διακόπτει τη σύνταξή του, θα έπρεπε να συνεχίσει να τη λαμβάνει. Αυτό κάνει το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, με μια ρύθμισή του, κάνει ακριβώς αυτό. Λέει ότι όσο εκκρεμεί η νέα κρίση στον ΚΕΠΑ, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να παίρνει την αναπηρική του σύνταξη. Είναι σε τέτοιου τύπου ανάγκες πρακτικές, ανθρώπινες, τις οποίες νομίζω ότι απαντά αυτό το νομοσχέδιο στις ασφαλιστικές του διατάξεις. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Χτσιόγλου. Γιατί πολλά έχουν γραφτεί. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους θεσμούς? Όχι, είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Από καιρό τώρα είχαμε πει ότι έπρεπε να βάλουμε νέους κανόνες στην εργατική νομοθεσία, ιδίως για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη και την απλήρωτη νομοθεσία. Εργασία, με συγχωρείτε. Είχα πει ότι παρατηρεί κανείς ότι στην πράξη δεν είναι καλά θωρακισμένα πολλές φορές αυτονόητα εργατικά δικαιώματα. Ήταν λοιπόν υποχρέωσή μας και πρωτοβουλία δικιά μας να προχωρήσουμε σε αυτές τις ρυθμίσεις. Πολλές από τις ρυθμίσεις προέκυψαν και από την επαφή μας με τους εργαζόμενους, την επαφή με τα εργατικά κέντρα που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Πολλά από αυτά τα θέματα είναι πάγια αιτήματα συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που είναι δίκαια και έπρεπε να λυθούν. Είναι από αυτήν την, θα έλεγα, πιο κλασική μέθοδο νομοθέτηση που θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή της συνομιλίας με την κοινωνία και της ανταπόκρισης στα αιτήματά της. Είναι τέτοια νομοθέτηση αυτή. Πάντως βλέπουμε ότι πράγματι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ένα θετικό πρόσημο, ένα κοινωνικό πρόσημο. Επανατοποθετούνται και κάποια ζητήματα που αφορούν τη μητρότητα, τις παρένθετες μητέρες, αλλά και τα ζητήματα υιοθεσίας που μπορεί να προκύπτουν. Ωστόσο, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πολλοί σας κατηγορούν ότι αυτό το νομοσχέδιο το φέρνετε τη συγκεκριμένη περίοδο και για επικοινωνιακούς λόγους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βεβαίως με τη λογική ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει ένα πιο δύσκολο νομοσχέδιο με εργασιακά που έχουμε εν ώψη της τρίτης αξιολόγησης. Τι απαντάτε σε αυτό? Φέρνετε πρώτα τα εύκολα για να πάμε μετά στα δύσκολα? Όχι. Απαντάμε ότι πίσω από κάθε ρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου, που εγώ καλώ και τους πολίτες να μπουν στον κόπο να το δουν, πίσω από κάθε ρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου υπάρχουν ιστορίες εργαζομένων, δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων, που νομίζω ότι θα βελτιωθεί η καθημερινότητά τους μέσα από αυτές τις ρυθμίσεις. Πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις, που άλλοι τις λένε τεχνικές ή ασήμαντες, άλλοι τις λένε φύλος οικής και άλλοι τις λένε επικοινωνιακό τέχνασμα, υπάρχουν ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα βελτιωθούν με αυτή την παρέμβαση.
το πότε κανείς φέρνει ένα νομοσχέδιο, νομίζω ότι οποιαδήποτε στιγμή για να το έφερνα θα μπορούσε να γίνει μια κριτική. Το έφερες τώρα για να κρύψεις κάτι, το έφερες μετά για να σώσεις κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή η στιγμή ήταν όριμη. Είχαμε κάνει έναν διάλογο με τους εργαζόμενους. Είχαν συγκεντρωθεί όλα τα αιτήματα που χρειάζονταν για να προβούμε σε άμεσες διορθώσεις, παρεμβάσεις, επιλύσεις στο ασφαλιστικό, και το κάνουμε, και νομίζω ότι θα το δουν στην πράξη, στην καθημερινότητά τους οι άνθρωποι, να τους φέρνει βελτιώσεις στη ζωή τους. Υπήρξε κάτι που θα θέλατε να βάλετε μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο και δεν τα καταφέρατε? Κάποια ρύθμιση? Φαντάζομαι ότι για σας θα πρέπει να παραμένει στόχος η πλήρης απασχόληση. Η πλήρης εργασία, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Η σιγά σιγά αναστήλωση ενός πλαισίου προστασίας, το οποίο διαλύθηκε την περίοδο της κρίσης και ιδίως την περίοδο 2010 με 2014. Αποτελούν βασικούς στόχους αυτής της κυβέρνησης. Στο βαθμό που έχουμε το χώρο και τη δυνατότητα θα το κάνουμε, και νομίζω ότι με το νομοσχέδιο αυτό το αποδεικνύουμε αυτό, ότι δηλαδή παρότι βρισκόμαστε σε συνθήκες στενής επιτροπίας και αυτό μας δημιουργεί περιορισμούς, στο βαθμό που έχουμε τον χώρο παρεμβαίνουμε δραστικά υπέρ των δικαιωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας. Είπατε σήμερα στη Βουλή ότι οι μισθοί μειώθηκαν κατά 200 ευρώ από το 2011 ως το 2014, δηλαδή επί των προηγούμενων κυβερνήσεων, και κατά μόλις 11 ευρώ επί της δικής σας κυβέρνησης. Πότε όμως θα αρχίσει να ανεβαίνει αυτός ο χαμηλότατος μισθός, κυρία Χτσιόγλου, των 389 ευρώ? Αυτό που είπα στη Βουλή είναι μία απάντηση στην αντιπολίτευση η οποία κάνει κριτική των πρωτοσέλιδων. Το πρωτοσέλιδον λέω γιατί επιμένει σε ένα ποσό για το μέσο μισθό στη μερική απασχόληση. Και λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε το ποσό, τις αποδοχές της μερικής απασχόλησης εκεί χαμηλά. Και έδειξα με στοιχεία ότι ο μέσος μισθός για τη μερική απασχόληση από το 2011 στο 2014 έπεσε κατά 200 ευρώ. Ταυτόχρονα η παρέμβαση νομοθετική που έγινε το 2012 στους μισθούς έφερε ουσιαστικά τον κατώτατο μισθό που τον πήγανε στα 586 εν μία νυχτή, ο κατώτατος μισθός κάτω από τον μέσο μισθό της μερικής απασχόλησης της ίδιας περίοδου. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις τους, αυτοί είναι οι μισθοί που καταγγέλουν σήμερα και κατηγορούν, είναι οι μισθοί που αυτοί δημιούργησαν. Αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση είναι μια σταθεροποίηση. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι τα πράγματα είναι καλά στην αγορά εργασίας, ούτε ισχυρίζομαι ότι τα λύνουμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια σταθεροποίηση. Στους μισθούς, τα στοιχεία της Ελστάτ μας δείξανε πρόσφατα ότι 7 στους 10 βασικούς κλάδους οικονομίας δείχνουν μια αύξηση στους μισθούς το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016. Έχουμε και κάποια σημεία θετικά, σοβαρά ανάκαμψης της οικονομίας, και νομίζω ότι τα πράγματα θα βελτιώνονται. Το γεγονός ότι σήμερα που είμαστε σε μια νέα πορεία πια με τη βελτίωση της οικονομίας, η κυβέρνηση φέρνει πρώτα απ' όλα ένα νομοσχέδιο για να διασφαλίσει τους εργαζόμενους, δείχνει και την κατεύθυνση στην οποία θέλει να βάλει στην επόμενη μέρα. Το λιθαράκι δηλαδή για την επόμενη μέρα. Εσείς στοχεύετε ψηλά, κύριε Υπουργέ? Οι στόχοι σας είναι πάντα να ξεπερνάτε τα όποια εμπόδια μπαίνουν, αυτά που αναφέρατε κι εσείς, ότι υπάρχουν, είναι δύσκολες οι συνθήκες, παραλάβατε ήδη μια συγκεκριμένη κατάσταση. Πού βάζετε τον πήχη? Για μας ο στόχος είναι πάντα η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εργαζομένων και της κοινωνικής πλειοψηφίας. Θα κάνουμε κάθε μέρα ό,τι είναι δυνατόν και θα εξαντλούμε όλα τα περιθώρια για να παρέμβουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είτε αυτό σημαίνει να κάνουμε σκληρή διαπραγμάτευση, εκεί κάπου χάνουμε και κάπου κερδίζουμε, το έχουμε ομολογήσει, δεν λέμε κάτι άλλο. Είτε αυτό σημαίνει να παρεμβαίνουμε με τους μηχανισμούς που διαθέτουμε, όπως είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, όπως είναι η κατεύθυνση των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε, για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των εργαζομένων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Να είστε καλά.